Η 8η εντολή, αγαπητοί μου, αναφέρεται εις το θέμα της κλοπής. Ου κλέψεις. Δηλαδή, δεν θα κλέψεις. Δεν θα πάρεις με κανένα τρόπο τα αγαθά που ανήκουν εις τον άλλον. Η εντολή αυτή, κατά το βιβλίο της Εξόδου, είναι 7η. Κατά το Δευτερονόμιον και τον Άγιον Γρηγόριον τον Παλαμά είναι 8η. Λέγω κατά τον Άγιον Γρηγόριον, διότι αναλύει αυτές τις 10 εντολές ο Άγιος Πατήρ υπό το φως της Καινής Διαθήκης. Οπότε τις εντολές αυτές τις εμπλουτίζει με ό,τι ακριβώς εντέλεται η Καινή Διαθήκη. Ου κλέψεις. Δεν θα κλέψεις. Τι σημαίνει ου κλέψεις? Σημαίνει ότι διατηρώ τον σεβασμό μου στην δυνατότητα του άλλου να έχει ιδιοκτησία. Αλλιώτικα δεν έχει έννοια το ου κλέψεις. Η εντολή αυτή, όπως βλέπουμε, εισάγει αυτομάτως την έννοια της ιδιοκτησίας και την αποδέχεται την ιδιοκτησία. Τόσο η Παλαιά Διαθήκη, όσο και η Καινή Διαθήκη αποδέχονται την ιδιοκτησία με τον όρον της χρήσεως και όχι της καταχρήσεως, δηλαδή του πλουτισμού, αλλά ακόμα και με την μη προσκόλληση στα υλικά αγαθά, διότι αυτά για εκείνον που θα ήθελε να προσφορίζεται πολλά θα θεωρούνται ότι είναι στοιχείον ασφαλίσεως της ζωής του και συνεπώς ιδωλολατρία. Γι' αυτό και η φιλαργυρία, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, είναι η ρίζα πάσης κακίας και είναι ιδωλολατρία. Η φιλαργυρία, δηλαδή η αγάπη προς τα χρήματα, όταν λέγαμε φιλαργυρία, με την κυρία έννοια της λέξεως, σήμερα όταν λέμε φιλάργυρος εννοώ με τον τζιγκούνι. Φιλάργυρος δεν είναι αυτός. Φιλάργυρος είναι ο αγαπών το αργύριον. Είτε είναι τσιγκούνης, είτε είναι σπάταλος. Διότι η τσιγκουνιά και η σπατάλη είναι τα δύο άκρα του ενός και αυτού πάθους. Της αγάπης προς το αργύριον, προς τα χρήματα. Η φιλαργυρία λοιπόν για τους πατέρες, εφόσον η Αγία Γραφή λέγει ότι είναι η ειδωλολατρία και ότι είναι η ρίζα πάθης κακίας, είναι θανάσιμον αμάρτημα και συγκαταλέγεται μεταξύ των 7 θανάσιμων αμαρτημάτων. Η ιδιοκτησία είναι αντιπροσωπευτική του μόχθου ενός ανθρώπου και συνεπώς η κλοπή είναι πράξης βίας κατά του μόχθου του άλλου. Εσύ κοπιάζεις, αλλά εγώ θα σου αρπάξω εκείνο το οποίο εσύ εκοπίασες να αποκτήσεις. Αλλά υπάρχουν θεωρίες, αγαπητοί μου, οι οποίες, κοινωνιολογικές θεωρίες, οι οποίες υποστηρίζουν ότι ο πλούτος είναι κλοπή. Για να είσαι εσύ πλούσιος, αναμφισβήτητα έχεις κλέψει από εκείνον που είναι φτωχός. Εάν η νόμιμος ιδιοκτησία είναι κλοπή, η νόμιμος ιδιοκτησία είναι κλοπή κατά τις θεωρίες που σας είπα, όπως υποστηρίζουν, τότε το «ου κλέψεις» δεν αναφέρεται πλέον εις τον αφαιρούντα την περιουσία του άλλου, αλλά εις τον ιδιοκτήτη. Ωστόσο, η υπέρβαση των υλικών αγαθών, δηλαδή ο πλουτισμός, πράγματι αρχίζει να είναι μία μη νόμιμος ιδιοκτησία, αλλά μία κλοπή, όπως πατέρες της Εκκλησίας μας, όπως ο Μέγας Βασίλειος και παραδείγματι υποστηρίζουν. Λέγει, έχεις παραπάνω πράγματα. Αυτά δεν είναι δικό σου, λέει σε μία δικά σου, λέει σε μία ομιλία του, αυτά ανήκουν στον πτωχό. Όχι ότι στρέφεται εναντίον της ιδιοκτησίας, αλλά στρέφεται εναντίον της κακής χρήσεως, σε λέγω, του πλούτου.
Μπορεί κανείς να είναι πλούσιος, αλλά με τον όρο ότι τον πλούτον του θα τον διαθέτει εις τους πτωχούς ή σε έργα γενικά φιλανθρωπίας, ή σε έργα αγάπης, ή σε έργα της δόξης του Θεού και της οικοδομής της Εκκλησίας του Θεού. Τότε βεβαίως, τότε ο πλούτος δεν είναι κατακριτές. Δεν είναι βεβαίως τυχαίο στοιχείο ότι ο Κύριος στην παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου τοποθετεί τον Λάζαρον των πτωχών εις την αγκάλι που είναι ταυτόσιμος με τον Παράδεισον, εις την αγκάλι του πλουσίου επίσης Αβραάμ. Και ο διάλογος εκεί στον Άδην είναι ο διάλογος δύο πλουσίων, του Αβραάμ και εκείνου του ανωνύμου πλουσίου. Πώς ο ένας βρίσκεται από εδώ και ο άλλος βρίσκεται από εκεί. Απλούστατα είναι εκείνο που ο Κύριος είπε, ότι δεν μπορεί κανείς να σωθεί, αλλά τα, στην έκπληξη των μαθητών, αλλά τα αδύνατα εις τους ανθρώπους είναι δυνατά στο Θεό. Τι ακριβώς είναι δυνατό στο Θεό? Είναι δυνατό στο Θεό όταν ζεις κατά Θεόν. Τότε τον πλούτο σου μπορείς να τον χρησιμοποιήσεις καταλλήλως και συνεπώς να μην θεωρείσαι κλέπτης του ήδη υπάρχοντος πτωχού, αλλά σας λέγω αυτά τοποθετημένα μέσα στο Λόγο του Θεού. Αν αυτά τα πράγματα θα θέλαμε να τα πάρουμε μέσα στις θεωρίες τις κοινωνιολογικές, θα λέγαμε ότι θα φτάναμε στο άλλο άκρο, δηλαδή στην προσπάθεια να απονεμηθεί δικαιοσύνη με το να μην υπάρχει περιουσία, να φτάσουμε πάλι σε μία αδικία. Διότι όπως το κάνουμε αγαπητοί μου, η ιδιοκτησία, συγγνώμη, η μη ιδιοκτησία είναι ουτοπία. Τα ρούχα που φοράς δεν πάβουν από του να είναι ατομικά σου, άρα είναι μία ιδιοκτησία. Θα πρέπει να σε επιτρέψατε μου να σας το πω τσίτσιδος για να πεις ότι δεν έχεις ιδιοκτησία. Τα ρούχα μόνο που φοράς είναι ιδιοκτησία. Είναι μία ουτοπία να πει κανείς ότι δεν θα έχω ιδιοκτησία. Ύστερα αυτός ο σωμόκτος που σας ανέφερα προηγουμένως δεν είναι ακριβώς αυτό το στοιχείο που αντιπροσωπεύεται? Δηλαδή τα χρήματα, τι είναι τα χρήματα? Είναι μία αντιπροσώπευση του κόπου μου, του μόκτου μου, του υδρότος μου. Ύστερα, αν υποτεθεί ότι εσύ δεν θες να δουλέψεις, θέλεις να είσαι οριζοντιωμένος και να βλέπεις τον ήλιο και να μην θες να δουλέψεις, και εγώ να δουλέψω και να στάζει το μέτωπό μου από τον υδρότα, είναι δίκαιο, είναι σωστό να βρίσκομαι στην ίδια κατάσταση με εσένα που δεν εργάζεσαι? Δεν λέγει η Γραφή ο μη εργαζόμενος μη δε εστιέτο? Βλέπετε λοιπόν, όταν μιλάμε για μη ιδιοκτησία βρισκόμαστε σε ένα χώρο ουτοπίας. Το πράγμα δεν είναι εκεί, το πράγμα είναι πως ακριβώς θα χρησιμοποιηθεί αυτός ο πλούτος. Ο πλούτος, αγαπητοί μου, έχει κινδύνους. Και αυτό πρέπει να το γνωρίσουμε. Πρώτα-πρώτα, είναι μία πρόκληση των άλλων. Λέγει ο Ψαλμωδός 9,23, εμπειρίζεται ο πτωχός. Δηλαδή, παίρνει φωτιά ο φτωχός άμα βλέπει τον πλούσιον, το πώς ζει, το πώς κινείται, το πώς προβάλλεται. Και αυτό συνεπώς είναι μία πρόκληση που δημιουργεί τον εμπειρισμό εις των πτωχών άνθρωπων. Από την πρόκληση αυτήν, και αν θέλετε να δείτε πού είναι το κακό που θα σας αναφέρω, δημιουργούνται κοινωνικές επαναστάσεις, αιματηρότατες. Μέσα στην ιστορία έχουμε τέτοιες και μάλιστα πρόσφατες. Η πιο μεγάλη κοινωνική επανάσταση, κοινωνική, ανήκει στην εποχή μας, στον 20ο αιώνα. Και έτσι, τούτο διότι υπάρχει αυτή η πρόκληση του πλούτου. Και έχουμε και τις κοινωνικές ανακατατάξεις που, όπως σας είπα και προηγουμένως, επειδή στερούνται αυτές οι ανακατατάξεις πίστεως στο Θεό, καταλήγουν στην κοινωνική αδικία, παρότι ξεκίνησαν να χτυπήσουν την κοινωνική αδικία. Όταν ο άνθρωπος κάνει τον πλούτο σκοπό της υπάρξεώς του, τότε βεβαίως το κοινωνικό πρόβλημα δεν λύεται ποτέ.
Και πάντα θα υπάρχει κοινωνικό πρόβλημα, επειδή τα υλικά αγαθά αποτελούν τον στόχο των επιδιώξεών του και τον σκοπό, όπως σας είπα, της υπάρξεώς του. Έτσι ο πλούτος θα παραμένει πάντοτε το επίμαχον και το επίφθονον αντικείμενον. Εκείνο για το οποίο θα μάχονται, εκείνο που, για το οποίο θα αισθάνονται φθόνο, κακία, μίσος, γιατί εσύ να έχεις και εγώ να μην έχω, ή γιατί εσύ να έχεις περισσότερα. Μπορεί να έχω να φάω, να κινηθώ, αλλά γιατί εσύ να έχεις περισσότερα. Όλα αυτά όταν δεν υπάρχει ο Θεός, όταν δεν υπάρχει το κριτήριο της πίστεως. Και δεύτερον, από τους κινδύνους, σας είπα, ο ένας είναι η πρόκληση των άλλων, και ο δεύτερος κίνδυνος, αγαπητοί μου, είναι ότι ο πλούτος οδηγεί στην απώλεια την ψυχή εκείνου που κατέχει, δηλαδή του ιδιοκτήτου, του πλουσίου. Σας είπα προηγουμένως ότι η φιλαργυρία είναι θανάσιμο αμάρτημα. Ο Κύριος είπε ότι είναι τόσο δύσκολο να μπει πλούσιο στη Βασιλεία του Θεού. Πόσο δύσκολο, όσο να περάσει, λέγει, από την τρύπα της βελόνης ένα χοντρό σκηνί. Οι πλούσιοι από τον Κύριο έχουν έναν διπλόν ταλανισμόν. Σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς πλην «ουέ ημίν της πλουσίης», ότι απέχετε την παράκληση ημών. Επήρατε την περιγορία στη ζωή σας. Απέχω, θα πει, έχω πάρει. Απέχετε την παράκληση ημών. Επήρατε την παρηγορία της ζωής σας μέσα στον πλούτον σας. Συνεπώς, αλίμονό σας. Πού, γιατί αλίμονό σας? Διότι λίγο πιο πάνω μακαρίζει τους πτωχούς. Άραγε όλους τους πτωχούς. Όχι βεβαίως. Όχι εκείνους που μάχονται για τα χρήματα. Ούτε εκείνους που φθονούν του πλαϊνού τα χρήματα. Όχι αυτοί. Αλλά γιατί η πτωχία είναι μια απόθεση των υλικών αγαθών που αντιμάχονται στην πνευματική ανάπτυξη του ανθρώπου. Με αυτήν την έννοια, αγαπητοί μου, και συνεχίζει ο Κύριος, «ουε ημίν οι εμπεμπλισμένοι ότι πεινάσετε, αλλημονωσείς οι χορτάτοι, γιατί θα πεινάσετε». Θα μου πείτε σήμερα είναι θα όλοι οι χορτάτοι, ή καλύτερα θα μου πείτε, όταν οι πεντακισχύλοι έφαγαν και εχορτάστησαν. Μήπως λοιπόν ο Κύριος είναι ένοχος το ότι χορταίνει το πλήθος? Δεν πρόκειται περί αυτού. Αλλά είναι εκείνοι που είναι μπουχτισμένοι μέσα στα υλικά τους αγαθά. Και δεν εννοεί κατά γράμμα αυτών των χορτασμών. Άλλο τώρα αν θα ήθελε κάποιος κάποτε να το πάρει και κατά γράμμα. Αλλά κυρίως αναφέρεται σε εκείνους οι οποίοι είναι μπουχτισμένοι, πνιγμένοι μέσα στα υλικά αγαθά που, να, πώς να σας το πω, όπως ακριβώς γνωρίζετε, από μερικά χρόνια πίσω έχει γίνει αυτό. Τα παιδιά να αγοράζουν σοκολάτες, σοκολάτα λέγαμε στην εποχή μας, και πέφτανε τα σάλια μας και κοιτούσαμε τα χέρια των επισκεπτών και συγγενών όταν ήρχοντο, μπας και μας έφεραν καμιά σοκολάτα, και αγοράζουν τα παιδιά σοκολάτες και παίρνουν από μέσα εκείνες τις φωτογραφίες των ηθοποιών ή των ποδοσφαιριστών ή των αθλητών και πετάνε τη σοκολάτα στο καλάθι των αχρήστων όταν είναι στο σχολείο τους. Εδώ έχουμε αυτή την εποχή, την ευημερούσα εποχή, την εμπεμπλισμένη εποχή. Αυτό ταλαντίζει ο Κύριος. Και όχι γιατί κάποτε έφαγες, χόρτασες και είπες «δόξα το Θεό». Δεν είναι αυτό. Ας θυμηθούμε ακόμη την παραβολή του πλουσίου, αγαπητοί μου, και του Λαζάρου που σας ανέφερα προηγουμένως. Ας θυμηθούμε ακόμη την παραβολή του άφρονος πλουσίου. Άφρον, λέγει, τα αυτή τη νυχτή, την ψυχή σου απαιτούσιν από σου. Αν δεν ετοίμασες, εκείνα που ετοίμασες, ποιανού θα μείνουν? Για να δούμε την βλάβη που έχει εκείνος ο οποίος κάνει κακή χρήση του πλούτου. Ας θυμηθούμε και εκείνο των ταλέπορων, κατά τα άλλα συμπαθέστατων νεανίκων, που επλησίασε τον Κύριο και του είπε τι να κάνει για να κερδίσει την αιώνια ζωή, και όταν του είπε να δώσει τα υπάρχοντά του εις τους φτωχούς, εκείνος έπεσε σε κατήφια, εδιστρόπησε, έκανε μεταβολή και απήλθε. Γράφει ο Απόστολος Παύλος, για να δούμε πάντοτε την ζημία που έχουν οι άνθρωποι οι οποίοι ζητούν να πλουτούν. Οι βουλόμενοι πλουτίν,
αυτοί που θέλουν να πλουτίζουν, εμπίπτουση, εις πειρασμόν και παγίδα και επιθυμίες πολλάς ανοήτους και βλαβεράς. Ήτινες βυθίζουσιν τους ανθρώπους εις όλεθρον και απώλειας. Τους βυθίζουν, λέγει, στην καταστροφή και στο πνευματικό χάσιμο. Και σημειώνει στον Τιμόθεον, ρίζα γαρπάντων των κακών εστίν η φιλαργυρία. Ίστινες, τις οποίες μερικοί ορεγόμενοι απεπλανήθησαν από τις πίστεως και εαυτούς περιέπειραν οδύνες πολλές. Περιέπειραν, εκάρφωσαν με καρφιά οδυνηρά τους εαυτούς των, με πολλές, λέγει, οδύνες. Τις πλουσίες, λέγει, εν τον είναι όνειν παράγγελε, γράφει τον Τιμόθεον, να παραγγέλεις εις τους πλουσίους του τούτου αιώνα. Μη ελπικαίνε επί πλούτου αδειλότητοι. Να μην ελπίζουν εις αυτό το άδειλον του πλούτου, αυτό το άπιαστο πράγμα, αυτό που σήμερα τα χρήματα είναι στη δική μου τσέπη και αύριο είναι στου πλαϊνού την τσέπη και εμένα είναι η δική μου άδεια. Αυτός είναι ο άδειλος πλούτος, ο άπιστος πλούτος. Αλλά το Θεό το ζώντι, να μην έχουν την ελπίδα τους λοιπόν στον πλούτον και να πούν καλά να είναι η τσέπη μου γιατί είναι η δωλολατρία. Όχι, αλλά να λέμε ο Θεός είναι η ελπίδα μου και όχι τα χρήματά μου. Αγαπητοί μου, έχουμε πολλές μορφές κλοπής. Πρώτα-πρώτα είναι η συνήθη μορφή κλοπής. Αυτό που λέμε, κάποιος μου κλέψε ένα αντικείμενο. Άνοιξε το σπίτι μου και έκλεψε ένα αντικείμενο. Έβαλε το χέρι του στην τσέπη μου, δεν ξέρω πώς, και μου έκλεψε το πορτοφόλι μου. Δεύτερον, είναι ο δανεισμός χωρίς επιστροφή. Αυτό είναι κλοπή. Διότι με τον εύσημον τρόπο σε παρακαλώ δάνεισε μου κάτι και δανεικά και γύριστα όταν από μέσα σου σκέπτεσαι ότι γιατί να τα επιστρέψω. Και το επιχείρημα αυτό είναι πλούσιο. Ή δεν βαριέσαι, αδελφός μου είναι, η μάνα μου είναι, ο πατέρας μου. Μα όταν σου τα δάνεισε είχε την τη γνώμη ότι έπρεπε να τα επιστρέψεις. Είναι κλοπή. Τρίτο. Είναι η κατακράτηση δουλεμένων ημερομισθίων. Δεν μπορείς να κρατήσεις τα δουλεμένα, η δουλεμένα ημερομίσθια ενός εργάτου σου. Λέγει ο Λόγος του Θεού, ιδού, να, ο μισθός των εργατών, των αμισάντων τα σχόρας ημών, αυτοί που θέλησαν τα χωράφια σας. Ο απεστερημένος θα τιμών, αυτός ο οποίος απεστερήθη, τον κατακρατήσατε αυτόν τον, αυτά τα χρήματα, τα μεροκάματα, κράδι. Και ευωέ των θεϊσάντων εις τα ότα Κυρίου Σαββαώθ εις ελιλίθασιν. Και οι κραυγές αυτών ήρθαν στα αυτιά Κυρίου του Θεού. Και αυτό είναι κλοπή. Τέταρτον. Κλοπή είναι ακόμη και ο μισθός που δίδεται σε εργαζομένους κατά το όριον λιμοκτονίας. Αυτό το είναι ένας εμπορικός όρος που λέγεται, και λέγεται starvation limit. Όριον λιμοκτονίας. Αυτό είναι γνωστό ότι χρησιμοποιείται δυστυχώς ευρύτατα, όχι πια από ιδιώτες αλλά από πολιτείες, και δίδουν πολύ χαμηλά μεροκάματα ίσα ίσα για να μπορεί να ζήσεις, όπως ακριβώς συνέβαινε κάποτε στην Κίνα. Όπως τα γνωρίζετε, ο Κινέζος και ο γνωστός κίτρινος κίνδυνος στην Αμερική από τους Κινέζους, μπορούσε να ζήσει ο Κινέζος με μία φούχτα ρύζι. Και έδινε σε εργασία, έπαιρνε στο εργοστασιό σου τον Κινέζο, γιατί του είχες πολύ χαμηλό μεροκάματο. Ο άλλος που ήθελε τα περισσότερα, έμενε απ' έξω. Γιατί ήταν αστάρκης με μία φούχτα ρύζι. Πόσο, όσο για να ζήσει. Αυτό λέγεται το όριον λιμοκτονία. Είναι κλοπή. Κλοπή ακόμα είναι, πέμπτον αγαπητοί μου, ιερών αντικειμένων. Εικόνες που κλέπτουν, αλλά αντικείμενα που κλέπτουν από ναούς και λοιπά, ή χρήματα. Αυτό είναι ιεροσιλία. Είναι κλοπή τονισμένη. Η ιεροσιλία είναι όταν κλέπτεις κάτι που ανήκει στο Θεό, ενώ κλοπή λέγεται εκείνο που ανήκει στον άλλον άνθρωπο και το κλέπει. Έκτον, κλοπή είναι η καταπάτηση εκκλησιαστικών κτημάτων. Είτε ευσχήμος, είτε ασχήμος. Είτε κάτω από, να βάλω τα όρια μου λίγο πιο πέρα και να καταπατήσω ένα χωράφι, ή να παρακαλέσει να φυτέψω, να σπείρω το χωράφι αυτό της εκκλησίας, του μοναστηριού,
ύστερα από μερικά χρόνια να πεις ποιο αυτό. Είναι δικό μου. Εγώ το σπέρνω τόσα χρόνια. Ποιος θα είπε ότι είναι δικό σας. Πόπο φοβερό. Αγαπητοί μου, ο λαός το ξέρει αυτό. Δεν έκαναν ποτέ προκοπή οι άνθρωποι που κατεπάτησαν εκκλησιαστικά χωράφια. Είτε αυτοί τα χωράφια, τα εκκλησιαστικά κτήματα που είναι δωρεές ή ό,τι άλλο είναι, καταπατούνται ή παίρνονται από την πολιτεία. Είναι κλοπή. Έστω κι αν θεσπίζονται χίλιοι νόμοι για να υποστηρίξουν αυτό. Το πράγμα δεν είναι εκεί, το πράγμα είναι απέναντι στο Θεό και το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Έβδομον, είναι η καταπάτηση του γειτονικού χωραφιού ή οικοπαίδου. Όταν πάρεις τα σύνορά σου, τα καγγελά σου, το φράκτη σου και τον πας λίγο πιο πέρα για να πάρεις ένα μέτρο χωράφι. Λέγει το Δευτερονόμιο 27,17 αλλά και 19,14 επικατάρατος ο μετατηθείς όρια του πλησίον. Καταραμένος εκείνος ο οποίος πάει να πάρει λίγο χωράφι από τον άλλον. 8. Είναι οι εμπορικές πράξεις που υπάρχει η νοθεία, το λιποβαρέ, να ζυγίσουμε όχι καλά, να πουλήσουμε κάτι το ευτελές ως καλό και σπουδαίο για να κερδίσουμε χρήματα. Κλοπή είναι ακόμη, αγαπητοί μου, ένατον και η πνευματική ιδιοκτησία, όπως είναι ένα σύγγραμμα, μια ιδέα, μια εφεύρεση και την ιδιοποιούμε εγώ. Λέγει ο Μέγας Βασίλειος ότι αν κάτι πάρεις από κάπου, από ένα βιβλίο, θα πεις «αυτό το παίρνω από εκεί». Περιπίν, εγώ έχω μια ιδέα. Θα πω αυτή του Μεγάλου Βασιλείου. Και όχι να πω την δική μου. Και ποια είναι τα αίτια της κλοπής. Τα αίτια της κλοπής. Πρώτα-πρώτα. Είναι η αεργία. Όχι η ανεργία. Η αεργία. Όταν δεν θέλω να δουλέψω. Όχι γιατί δεν υπάρχει δουλειά, αλλά δεν θέλω να δουλέψω. Και έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες ότι η αργία είναι η μήτηρη, η μητέρα πάσης κακίας. Είναι ακόμα η οκνηρία, η τεμπελιά. Ξέρετε πως καλεί η Αγία Γραφή τον τεμπέλη άνθρωπο, είναι στις παροιμίες και του δείχνει το μυρμήγκι και τη μέλισσα. Έλα, λέγει, οκνηρέ, να δεις πως δουλεύουν αυτά τα έντομα και να μην είσαι οκνηρός. Είναι η πλεονεξία, όταν θέλει κανείς να έχει περισσότερα, μπορεί αυτό να γίνει η αιτία κλοπής. Είναι η ασωτεία, όταν δει κανείς ανήθικα, πλούσια, γυρίζει με φιλενάδες από εδώ και από εκεί, κάνει κατάχρηση στη δουλειά που δουλεύει για να βρει χρήματα, για να διασκεδάζει. Είναι η χαρτοπεξία, όχι η χαρτοπεξία. Αγαπητοί μου, όλα αυτά είναι τα αίτια της κλοπής και τα αποτελέσματα. Πρώτα-πρώτα, η ανεντιμότης. Αν είχα χρόνο, αλλά πρέπει να κλείσουν όλα μέσα σε μισή ώρα. Η ανεντιμότης. Πω, να πούν, αυτός είναι κλέφτης. Μετά τον κλέφτη, τον περιμένει η φυλακή. Κατόπιν, η κλοπή καθεαυτήν είναι μια κοινωνική πληγή. Η εποχή μας, ξέρετε, έχει σε έξαρση. Σε έξαρση τις ψήρες και την κλεψιά. Είναι δε σημάδι των εσχάτων. Λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο βιβλίο της Αποκαλύψεως ότι δεν θα μεταλλοήσουν οι άνθρωποι από τα κλέματά τους, από τις κλεψές τους. Είναι σημάδι των εσχάτων και αποτελεί κοινωνική πληγή. Αλλά είναι και η ιωνία κόλασης, αυτά είναι τα αποτελέσματα της κλοπής. Η Αγία Γραφή λέει για την κλοπή. Ο κλέπτης μη και τις κλεψές του. Να μην ξανακλέψει ο κλέπτης. Μάλλον δεκοπιάτο, εργαζόμενος στο αγαθόν τεσσερσίνη να έχει μεταδιδώνε το κρυανέχοντι. Μη τη σημών πασχέτω ως κλέπτης. Μη πάθει κανείς σαν κλέπτης, λέει ο Απόστολος Πέτρος. Μη πλανάστε, ούτε πλέον έκτε, ούτε κλέπτε, ου χάρπαγες, βασιλείαν Θεού, ου κληρονομήσουσι. Είναι δε πολύ διαφωτιστικά τα παραδείγματα του άχαρτου κλέπτου στην Παλαιά Διαθήκη και του Ανανίου στην Καινή. Αγαπητοί μου, γράφει ο Άγιος Γρηγόριος στα Παλαμάς. Ου κλέψεις, για να μην σε τιμωρήσει πολλαπλά αυτός που κατεφρόνησες και γνωρίζει όλα τα κρυφά των ανθρώπων. Μάλλον, κατά κρυφό τρόπο, από τα έσοδά σου, τα ένδυμα να δίδεις αυτούς που έχουν ανάγκη, για να απολάβεις από τον Θεόν που όλα τα βλέπει εκατονταπλάσια και την μελλοντική αιώνιο ζωή. Μπορεί να μην απλώνουμε κάποτε, αγαπητοί μου, τα χέρια μας για κλοπή, αλλά αφήνουμε τα μάτια μας να κλέπτουν πολλές φορές τα ξένα αγαθά βασκένοντάς τα. Πάντως η μελέτη της εντολής του Θεού «ου κλέψεις»
είναι πολύ διαφωτιστική για να ξέρουμε πως πρέπει να ζήσουμε.